Εμφανίστηκε ποιος, παιδιά, σε συνέντευξη, ο Κώστας Πάσαρης. Ο στιγερός εγκληματίας που τώρα θέλει να γίνει καλόγερος, δίνει μια αποκαλυπτική συνέντευξη στο πρώτο θέμα και στον καλό συνάδελφο τον Φρίξο Δρακοντήρη, ο οποίος λέει, Κώστας Πάσαρης, ότι ο κόσμος θα ήταν καλύτερος αν δεν είχε γεννηθεί. Για πες μας. Πράγματι, ήταν ιδιαίτερα αποκαλυπτικός. Φαίνεται ότι τα 18 χρόνια στις ρωμανικές φυλακές, που να σημειώσουμε ότι είναι από τις πλέον σκληρές σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, και η συγκεκριμένη φυλακή καταδικάζεται συνέχεια από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για τις συνθήκες διαβίωσης, για να καταλάβουμε πού βρίσκεται ο Πάσαρης. Εντάξει, δεν θα το λυπηθούμε κιόλας. Συνεχίζουμε. Τουναντίον. Πάμε. Τουναντίον. Καλά να πάθει, λοιπόν, ο άνθρωπος λοιπόν αυτός που αφαίρεσε με τόσο άνανδρο τρόπο τις ζωές αστυνομικών και πολιτών, φαίνεται λοιπόν στην συνέντευξη να λέει πολλά πράγματα για το πώς βλέπει πλέον τη ζωή. Θεωρεί λοιπόν ότι πρέπει να έρθει στην Ελλάδα και να δικαστεί για τα αδικήματά του και να καταδικαστεί για αυτά. Να ακούσουμε ένα μικρό ηχητικό. Βεβαίως. Να ακούσουμε ένα μικρό ηχητικό. Βεβαίως. Θα ήταν καλύτερος αν δεν είχα γεννηθεί εγώ. Ξέρεις, το συνειδητοποίησα αυτό, το σκέφτηκα. Αυτό με συγκλώνησε τότε. Και αποφάσισα ότι δεν πάει άλλο. Ξέρεις, πρέπει να κάνω κάτι. Να το αλλάξω αυτό. Αυτό συνέβη. Αυτά λοιπόν. Λέει ένα μικρό ηχητικό από τη συνέντευξη του Φρίξου Δρακοντήρη που του πήρε, βρέθηκε και στη Ρουμανία. Δεν μου κάνει εντύπωση που λέει ότι ο κόσμος θα ήταν καλύτερος αν δεν είχε γεννηθεί. Να πω και εγώ ότι είχε απόλυτο δίκιο. Σε αυτό έχει δίκιο. Γιατί αν δεν είχε γεννηθεί, δεν θα είχαμε ζούσαν 7 άνθρωποι. Θα ζούσαν 2 άνθρωποι στη Ρουμανία, που εκεί δεν αστείευονται οι Ρουμάνοι. Και είδατε ότι εκεί δεν έχει πεντήμερες και εξαήμερες και καλή διαγωγή. Θα κάνει τα 20 χρόνια μέσα στις φυλακές εκεί σε κάποιο υπόγειο και μετά από τα 20 χρόνια θα βγει. Το θέμα είναι ότι εάν βγει και έχουν παραγραφεί κάποια εγκλήματα εδώ, κάποιες ανθρωποκτονίες που έχει κάνει, δεν θα δικαστεί. Πέντε ανθρωποκτονίες. Έχει κάνει 5 ανθρωποκτονίες. Και άλλες 8 απόπειρες ανθρωποκτονίες. Οπότε, έτσι, ξέρετε. Ανάμεσά τους και 2 αστυνομικοί. Ακούστε τι γίνεται εδώ πέρα, έχει ένα μπέρδεμα. Οι οικογένειες των θυμάτων θέλουν και αυτοί να εκδοθεί στην Ελλάδα. Το θέλουν, κύριε Κλάδη. Το θέλουν γιατί σε λίγο θα παραγραφούν τα δικήματά τους στην Ελλάδα. Ακριβώς. Είναι ήδη αρκετά στις ρουμανικές φυλακές, άρα που σημαίνει για τα εκεί πάρα θέματα και άρα θα βγει ελεύθερη. Αποφυλακίζεται το καλοκαίρι του 20, αποφυλακίζεται, κύριε Καμπούρ. Και τώρα ήταν προγραμματισμένη να γίνει μια δίκη η οποία και θα αναβληθεί. Έτσι, γιατί και αν δεν γίνει, λέει το δικαστήριο εδώ, θα μείνει ελεύθερος. Ακριβώς. Ναι, γιατί θα είναι σε πρώτο βαθμό ακόμα εδώ πέρα. Θα έχει εξήσει την ποινή της. Εδώ θα πάει σε πρώτο βαθμό. Οπότε θα κάνει έφεση από σε δεύτερο βαθμό. Μπορεί όντως να παραγραφεί. Οι ανθρωποκτονίες παραγράφονται στην Ελλάδα μετά από τα 20 χρόνια. Σοβαρά, ε. Ναι. 20 χρόνια παραγράφονται. Είσαι δολοφόνος. Ναι. Δεν σε πιάσανε 20 χρόνια, ναι. Είσαι ελεύθερο πουλάκι. Σε πιάσανε! Τίποτα, τζίφος. Και τι έγινε, ρε, σκότωσες, ρε! Σκότωσες αυτό το ελληνικό κράτος! Το νομικό σύστημα. Σκότωσες και τι έγινε! Βόλτα για οικογένειες αυτών των θυμάτων! Των Ελλήνων αστυνομικών, των οικογενειών που έχασαν τα παιδιά τους! Τους ανθρώπους τους! Ένα απλό πράγμα. Ένα νομοθέτημα. Τι θα πει το κρυμαντιασμένο αυτό κράτος. Και να γίνει όπως στην Αμερική. Που στην Αμερική δεν παραγράφεται ποτέ. Ποτέ. Ποτέ μα ποτέ. Στις Ηνωμένες Πολιτείες δεν παραγράφεται ποτέ. Και εδώ βλέπουμε τους δολοφόνους να βγαίνουν για καφέ στο Κολονάκι. Που έχουν κάνει 10 και 15 δολοφονίες, ας πούμε. Ακριβώς. Και να χαιρετάνε και τον κόσμο. Αν είναι δυνατόν. Ναι, γιατί τους δίνουν αυτό το δικαίωμα, το δίνει ο νόμος ο δικός μας. Έτσι. Έτσι. Και αυτοί που κυβερνούν αυτή τη στιγμή που τους έχουν κάνει θρασίτερες από τι ήταν. Μένουμε εδώ πέρα. Μένουμε εδώ. Πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα πρωτού. Και αγρότες στις φυλακές του Βόλου. Πάμε όμως, πάμε στο κολαγόνο.